Να ξέρει, σε γράφει κάμερα, να ξέρει. Εμένα που με βλέπει κάμερα. Δεν σε βλέπει κάμερα, σε ακούει το μικρόφωνο. Γεια σας. Ωραία, και ξέρει τι θέλω να μου πει, περξεύω. Εξεύω. Περξεύω. Εξεύω. Πες το. Εξεύω. Extendo. Extendo. Καλησπέριζω και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη επεισόδιο Περξεύω Rap Quiz. Σήμερα έχω τη Μίνα κοντά μου, δύο από τα μέλη του σχήματος συγκροτήματος, το τέταρτο ψηφίο. Θα τους αφήσω να συστηθούν μόνοι τους, οπότε σκητάλη σε εσάς παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είναι το παιδιά διέξοδο. Είναι Weaver. Είμαστε το τέταρτο ψηφίο. Έτσι λέμε. Λοιπόν, σας καλωσορίζω στο στούντιο του Περξεύω, στο παιχνίδι, στο Rap Quiz, εδώ που θα δοκιμαστείτε για τις γνώσεις σας. Σας έχουμε ετοιμάσει ωραίες ερωτησούλες. Αλλά πριν περάσουμε στο zoom, στο κομμάτι του παιχνιδιού, να μας πείτε μερικά πράγματα για τον εαυτό σας και όλο το ταξίδι σας στη μουσική. Πόσο καιρό γράφετε μουσική? 5 χρόνια περίπου. 5 χρόνια, ναι. Και το αστείο της υπόθεσης είναι ότι πριν το γνωρίσω, έγραφε μουσική, έγραφα και εγώ μουσική και κάναμε παρέα. Ναι. Και κάπως έμαθα ότι γράφει κι αυτός. Και του λέω, ρε, εσύ γράφεις τραγούδια. Και αυτός το κρύβει ο μπαγλαμάς. Ναι, εγώ το. Και του λέω, ρε, εσύ να κάνουμε ένα τραγούδι μαζί. Και μου λέει, ναι. Και μετά μαθαίνω ότι έχει και το τέταρτο ψηφίο με ένα άλλο παιδί. Και μετά μου λέει ότι έλα κι εσύ. Ωραία, είμαι κι εγώ. Μετά κολλήσαμε και ένα φίλο μας να αρχίσει να γράφει. Ναι. Μπήκε κι αυτός και είμαστε έτσι. Οπότε στο σχήμα τότε του ψηφίου είμαστε 4 άτομα. Είμαστε 4 άτομα. Τέσσερα. Άμα θέλετε να πούμε λίγο τα ονόματα. Γιάρο Σεούλ. Ο Γιάρο Σεούλ και ο. Ασφιχτικός λυρικός. Ασφιχτικός. Ο Άσφι. Θα θέλετε να μοιραστείτε κάποιες από τις επιρροές σας. Κάποιοι καλλιτέχνες, ας πούμε, που έχετε πιο πολύ στην καρδιά σας, πιο πολύ ψηλά από τους άλλους, τα ακούσματά σας. Ναι. Εγώ έχω αρκετά ψηλά τους λόγους τιμής. Έχω και γενικά μεγάλωσα με BDC, ρε φίλε. Okay, BDC εντάξει, μεγάλο, εντάξει. Εγώ, ρε φίλε. BDC, κυρίως BDC, ρε φίλε. Και Κάκο, Μανί. Η Ολσκουλιά, ναι, η. Τσάκι, τσάκι, φίλε. Το κρατάει ακόμα, ρε φίλε. Ναι, Ολσκουλιά, Λιτία, ρε φίλε. Ναι. Αυτό. Και εγώ, ρε φίλε. Και κάπως έτσι ξεκίνησα να ακούω κιόλας. Τύπου ο αδερφός μου έβαλε, όταν ήμουν πρώτη δημοτικού, μου έβαλε Bunga City. Και έτσι ξεκίνησα να ακούω. Η κοινή ιστορία, ξέρεις. Ναι, 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 μπράβο, ναι. Που στην αρχή λες τι είναι αυτό, τι γίνεται. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, ναι. Μόνο που εγώ δεν είχα να μου γράψει κάποιο κασέτα όπως κάνανε παλιά, ας πούμε. Μετά λόγω τιμής έμαθα κι εγώ και άκουγα. Β' πεις πολύ, ο παδός. Και Νόβελ. Κατά βάση. Πού μπορούν να σας βρουν βασικά τα παιδιά? Στο YouTube. Στο YouTube, όπως το ψηφίο. Σε Spotify με τα καλλιτεχνικά Weaver και παιδιά διέξοδο. Ναι, ναι. Και στα Instagram μετά. Εγώ Weaver 4ψ το έχω. Ναι, και εγώ το έχω με το όνομά μου το κανονικό, Νίκος Κάπα. Όπως πάντα, στην περιγραφή, τσεκάρετε, υποστήριξτε. Κάτι να προσθέσετε άλλο πριν περάσουμε στο παιχνίδι? Βίβες στον πύλο, να πούμε. Βίβες στον πύλο που είναι πίσω την κάμερα. Βίβες εδώ. Δεν φέρουμε, αλλά δεν πειράζει. Σας καλωσορίζω, να ξεκινήσουμε. Καλώς όπως πήραμε. Πλέον θα γίνεται καθιερωμένα. Οχ, με ένα δωράκι. Τι από εμάς. Αυτά δεν μας τα έχεις πει. Μαλάκα, τι λέει. Έρχομαι από εδώ. Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ. Να σε καλά, τρελέ μου. Τέλειο, φίλε. Τίποτα, παιδιά. Ζουζάρα, μάλλον. Και το κοντοσούβλι. Και πίσω, μαλάκα, το κοντοσούβλι. Ήθελα να το δω από κοντά αυτό το κοντοσούβλι. Ναι, μαλάκα, γαμάει. Τέλειο, φίλε. Τέλειο. Ευχαριστούμε πολύ, ρε μαλάκι. Να είστε καλά. Τι twist έπαιξε, δεν το περίμενα καν. Πρέπει να βγάλει ερωτήσει, ξέρω εγώ από κάτω. Όπως καταλάβατε, ένα ακόμα rap quiz είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Οι παίχτες μας, όπως πάντα, διαλέγουν ερωτήσεις από το εξής pool. Τρεις ερωτήσεις 50-50, όπου ο παίχτης καλύτερα απαντήσει τη σωστή απάντηση εκ των δύο διαθέσιμων. Τρεις ερωτήσεις γενικών γνώσεων ή μαγωτής δυσκολίας. Τρεις ερωτήσεις δες και πες, όπου ο παίχτης καλύτερα απαντήσει μια ερώτηση βλέποντας μια σχετική εικόνα. Τρεις ερωτήσεις βρες το στίχο, όπου ο παίχτης καλείται να συμπληρώσει το στίχο που λείπει. Τρεις ερωτήσεις βρες 5, όπου ο παίχτης θα πρέπει να βρει 5 σχετικά αντικείμενα πάνω στην ερώτηση. Το σημερινό αντικείμενο είναι 5 feats από ένα συγκεκριμένο δίσκο. Ένα πόντο για 3 σωστές απαντήσεις, 2 για 4 και 3 ολόκληροι πόντοι για 5 σωστές απαντήσεις. Τρεις ερωτήσεις βρες το εξώφυλλο που ο παίχτης καλείται να αναγνωρίσει τον δίσκο από το εξώφυλλο.
και δύο ερωτήσεις, βρες το τραγούδι μέσα από το sample, όπου ο παίχτης καλείται να αναγνωρίσει το sample με το οποίο φτιάχτηκε το beat. 3 πόντους από το original τραγούδι, 2 άμα βρει το τραγούδι από το instrumental και 1 πόντο εάν απλά μαντέψει το τραγούδι. Οι παίχτες διαθέτουν ο καθένας από 3 βοήθειες, μία βοήθεια τηλεφώνου και μία βοήθεια διπλασιασμού. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Παπαγιαγκά για τα μπλουζάκια. Τσεκάρετε την περιγραφή για το Instagram. Ξεκινάμε πάντα για να δούμε ποιος θα επιλέξει πρώτη κατηγορία. Παίζετε... Ναι. Ωραία. Χαίρομαι. Αντρικά. Ναι. Πέτρεψα. Λίγη χαρτί. Ωραία. Η επιλογή κατηγορίας για πρώτη ερώτηση. Θα σου πω αμέσως ποια είναι. Κράτα το έξω το κινητό. Το έχω έξω τώρα, ναι. Δεν λέω εγώ ποια κατηγορία θέλω, έτσι. Επιλέξω γενικών. Το 3. 3. Θα σε πάω κολοφεράτζα, φίλε. Σου εύχομαι να σου κάσει ερώτηση για Σολμάιστερ, αλήθεια. Λοιπόν. Θέλω να φύγω αυτό που δεν ξέρω, γενικών δηλαδή. Γι' αυτό είπα γενικό. Πάει 1-2-3, πάει δυσκολία, έτσι. Το 3. Το 3. Το 3. Λοιπόν, ξεκινάμε με την τρίτη ερώτηση κατηγορίας γενικών γνώσεων, η οποία είναι η εξής. Ποιος είναι ο αγαπημένος hip hop δίσκος του Buzz? Για μένα είναι αυτό. Για σένα είναι, είναι δικιά σου. Απέλεξα για μένα. Ναι, ρε φίλε. Μου απέλεγα για αυτόν. Μαλάκα, είσαι ρε. Όχι. Όχι, ρε μαλάκα. Κέρδισες την επιλογή κατηγορίας και ερώτησης. Όχι, για να ξεκινήσεις το παιχνίδι εσύ. Νόμιζα... Αυτό το πλεονέκτημα. Όχι, ρε μαλάκα, γιατί λίγο στην κάτσε μόνο. Μαλάκα, εμείς θα το γαμίσω ήθελα εγώ, ρε μαλάκα. Γαμίσω στον μπαζ. Εγώ νομίζω το ξέρω. Ρε φίλε, σκέψου ότι όλοι οι ράπερς αυτό θα λέγανε. Το ρήμα για χρήμα. Κλειδώνεις, θες να μας πεις λίγο τις σκέψεις από πίσω? Δεν έχω καμία σκέψη από πίσω. Δεν έχω καμία σκέψη από πίσω, φίλε, κάτσε. Όχι, το μεγάλο ήρωας θα πω, το ένα. Δεν ξέρω. Αυτό θα πω. Θέλω μια απάντηση. Αυτό θα πω. Μεγάλο ήρωας. Η σωστή απάντηση είναι το ρήμα για χρήμα. Έλα ρε πουστή. Όχι ρε μαλάκα. Έτσι ρε μαλάκα το άλλαξα. Όχι ρε μαλάκα. Άλλο θα λέγανε. Εσύ το ήξερες όταν είπες ότι αυτό θα λέγανε. Όχι, άλλο θα λέγανε. Θέλει σε Σέμπερ θα λέγα από Βουτάν. Καμία σχέση. Έλα ρε πουστή. Ναι. Το βρήκα και το άλλαξα. Okay, αυτό okay. Λένε. Στην αρχή το έχεις. Το έχεις. Το στην αρχή. Τι έκανα ρε μαλάκα. Τι έκανα. Πόρε πουστή. Λοιπόν. Κοίτα, δεν έχει κρυθεί ακόμα τίποτα. Είμαστε στην πρώτη ερώτηση. 0-0. Το σκορ είναι 0-0 και η επιλογή είναι για σένα. Λοιπόν, θα πω το 50-50 το 2. Λοιπόν, με την κατηγορία 50-50, η δεύτερη ερώτηση είναι η εξής. Πώς ονομάζεται το κομμάτι του Βλόσπα στο άλμπουμ Arte Povera? Πρέπει να βρω και το κλειδί τώρα που έχει δίπλα. Επειδή είναι 50-50, εγώ θα σου δώσω δύο επιλογές και θέλω να μου πεις ποια επιλέγεις για σωστή. Α, pole position in D minor. Και Β, Μητρόπολης in C sharp. Pole position in D minor. Κλειδωνείς. Κάποια σκέψη από πίσω εσύ θα ήθελες να προσθέσεις? Αυτό είναι. Αυτό είναι, είσαι σωστός. Εντάξει, έχει το pole, ξέρω εγώ, που το έλεγε και καλά για λογοπαίγνιο αυτό. Ναι, ναι. Πολύ και όσοι έχουν δει και το ντοκιμαντέρ, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Είναι και πρόσφατο. Τέσσερις φορές είπε το. Τέσσερις φορές το έχω δει. Ένας πόντος είναι δικό σου. Ωραία. Με σκορ 1-0. Τέλει. Και προχωράμε σε επιλογή κατηγορία από εσένα, Νίκο. Λοιπόν, εγώ θα επιλέξω, φίλε μου. Να σου πω τώρα αμέσως ποιο. Θα πω το βρες το στίχο, φίλε, το ένα. Βρες το στίχο. Θα παίξω δύσκολο. Όπως με ρίσκω. Πάντα. Λοιπόν, να θυμίσω για αυτή την κατηγορία. Θα δεις πρώτα ο στίχος που ζητείτε okay. Για 3 πόντους. Ωραία. Άμα θέλεις, προχωράς για 2 πόντους να δεις ποιο κομμάτι είναι ποιος καλλιτέχνης. Και ωραία. Για έναν πόντο να ακούσεις μόνο τους στίχους που φαίνονται. Όχι, okay, έγινε. Ο στίχος είναι αυτός. Θέλεις να μας διαβάσεις μοναχτά ή να μας ναι. Πεις τη σκέψη από πίσω? Πριν με αφήσεις, άφησε το κραγιόν σου επάνω μου, το τηλέφωνο σου στο τζάμι μου, το όραμά σου στο μαξιλάρι μου, σαν να μην έγινε ποτέ. Το συμπλήρωσα κιόλα. Θέλει ανάγνωση. Άρα η απάντησή σου είναι. Okay. Το άρωμά σου στο μαξιλάρι μου. Οπότε έχεις να μας πεις καλλιτέχνη, έχεις να πεις κομμάτι. Σάσκε, πριν με αφήσεις, με φύγει το ρακ. Ναι, πάνε, ναι, ναι, είναι σωστό. Δεν έχω ιδέα καν για την ύπαρξη αυτού του κομμάτι. Είναι σωστό. Τρεις πόντοι δική σου. Έτσι. Όχι, ρε. Για την εξελαίωση από την προηγούμενη ερώτηση. Με έπαιξε μπινιάτα. Εν τω μεταξύ το κοίταγε και λέει. Δεν θέλω να σίγουρα. Ναι, και εγώ λέω. Τι του είστε έπαιξε. Ήθελα να το ραπάρει, ξέρεις. Γι' αυτό έκανα το. Ναι. Πριν με αφήσει. Για να βρει το στίχο. Ναι, με σκορ 1-3. 1-2. 1-3. 1-3-2. Θα πω το δε και πε το 3. Έχουν διαλέξει άλλες δύο ταινίες πιο πριν. Δες και πες, κατηγορία αυτή. Θα σου δείξω μια εικόνα okay. Και θα ακολουθήσει μια σχετική ερώτηση. Οπότε η εικόνα σου είναι
αυτή εδώ. Και εγώ τι ξέρω. Η ερώτηση είναι εξής. Ποιος Έλληνας ράπερ έχει προφίλ στο Instagram αφιερωμένο στο να σχολιάζει το αλέτη? Τσάκι. Ο Τσάκι, Τσάκι. Είναι για τρεις πόντους ή το ξέρετε, το ξέρεις? Το προφίλ λέγεται... Τσάκι's Diary. Τσάκι's Diary. Τι καλά πως είναι το Kanye's Diary. Αλλά το Diary είναι γραμμένο και καλά διάρκεια. Άρα είμαστε 4-3. Το σημειώνω εγώ εδώ, 4-3. Είστε πολύ δυνατοί, παιδιά. Έτσι, 4-3. Το σκορ, να θυμίσω, έχετε βοήθειες. Οπότε, μπλή κατηγορία σας από το Σενάνικο. Ναι, κάτσε να σου πω τώρα. Θα πάω στο... Θα παίξω πάλι δε στο στίχο, φίλε. Βρες στο στίχο. Δύο. Βρες στο στίχο το δεύτερο. Ναι. Πάρτε εσύ, γιατί εγώ δεν τα έχω. Ο στίχος σου είναι αυτός. Ναι, να δούμε. Πω, τι γάμψε. Θυμίζει κάτι? Ναι. Υπάρχει κάποια σκέψη? Ναι, ξέρω ποιο είναι. Για διάβασε. Πες το και με το flow. Ναι. Πώς το ερχόμενο, παιδί φαίνεται, νιώθουμε genius. Βγήκαμε από τον υπόνομο, έχεις ένα κάλυμα, αλήθεια και κύριους. Τώρα, όχι, μαλάκα, φάση κάλωμα. Είναι το με τον... Είναι του εθισμού με τον νεύρο του Μωριά, το μπλόκο. Το... Όχι, 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 ναι, ναι. Το μπλόκο, παίζει μπλόκο. Άμα μου σβήσει το τελευταίο στίχο, θα θυμόμουν σίγουρα. Εντάξει, ρε, παιδί, δεν σβήνω, παιδί. Αλλά κάτσε. Αλλά λέω. Μαλάκα, φάση τρελό κάλωμα. Αλλιώς παίρνω δύο πόντους, έτσι. Δεν θέλω να το ακούσω, ξέρω ποιο κομμάτι είναι. Είπα ποιο κομμάτι είναι. Άμα θέλω να δω το στίχο. Να το βρει τη ροή και καλά. Έμα το δει το στίχο, τέλειωσε η ροή. Θέλω να το βρει. Ναι, δεν σε νοιάζει ποιο κομμάτι είναι, αν το ξέρω. Όχι, δηλαδή θα σου έδινα το κομμάτι και το καλλιτέχνη άμα πηγαίναμε για δύο πόντου. Όχι, δεν. Οπότε τώρα εσύ ήδη διεκδικεί στου τρει. Ναι. Σπίρε, εσύ το ξέρει το κομμάτι. Ναι, ναι. Για το στίχο. Για το στίχο, ρε φίλε, θυμάμαι ποια είναι η καταληξία νομίζω. Ναι. Τώρα, ποιο είναι το υπόλοιπο. Σκαλώνει κι εγώ αυτή τη στιγμή να σου πω, δεν έχει να το θυμηθώ ακριβώς. Αλλά... Ε, μαλάκα. Μαλάκα, δεν ξέρω. Λες και κάνουμε θαύματα, λέει. Ο μόνος φυσάει, ο Κέβιν τα σπάει, η ομάδα είναι γάματα. Λες και κάνουμε θαύματα, είναι. Οπότε έχεις πιάσει και στιγμή με καταληξία. Φαντάζομαι ναι, αυτό έλεγες. Ναι. Λες και κάνουμε θαύματα, είναι, αλλά. Πω, πω, μαλάκα. Φαλυρίσαμε. Φαλυρία. Χρόνο το βάραν τα τηλέφωνο όλη μέρα, θα με τρελάνουν. Πες μπλόκο. Ας το ακούσεις, θα στο βάλουμε τα στιγμή. Μάλιστα να κάνουμε αλέτες και κυρίους. Δηλαδή τώρα προχωράς για δύο, δεν έχει νόημα. Έτσι. Γιατί το έχεις βρει το κομμάτι, έχεις βρει και το καλλιτέχνη και τους καλλιτέχνες. Έχω βρει και το νόημα και τα κλεισί. Άμα θεωρείς ότι θα σε βοηθήσει για ένα πόντο, να περάσουμε να το ακούσεις. Άντε, να πάω για δύο, να το ακούσω. Για ένα. Για ένα πάω. Για ένα να το ακούσεις. Καλώς τη γαμίσαμε. Ναι, έλα, έλα. Έχω βρει την μεγατελεξία. Λοιπόν, βάλε να το ακούσω. Άντε, πάω για ένα. Ακούς το στίχο τώρα. Ετοιμάζω το ερχόμενο, παιδί φαινόμενο, νιώθω με τσινίου. Βγήκαμε από τον υπόνομο, έχεις να κάνεις μαλίτες και κυρίου. Εσύ κάνουμε θαύματα. Ο μέλος φυσάει και δεν τα σπάει. Δεν μου έρχεται ρε μαλακά, πάει γαμι. Δεν σε βοήθησε το κομμάτι? Καθόλου, αφού το ξέρω ακριβώς ρε μαλακά. Καθόλου. Βρήκες την καταληξία. Δυστυχώς δεν είναι αρκετό για πόντο. Θα σου δώσω την απάντηση. Μπορώ να σου πω ότι είναι αυτοκτονία. Η σωστή απάντηση είναι η εξής. Έλεγα δεν μπορώ, τώρα πλέον να απορώ. Μπορώ, λες και κάνουμε θαύματα. Μπράβο. Ναι. Αυτό. Έλεγα δεν μπορώ. Ναι, ναι, ναι. Οκ, οκ. Okay, okay. Παραμένει 4-3. Κομματάρα. Κομματάρα, κομματάρα. Υπάρχει. Οπότε το σκορ παραμένει πολύ σωστά. Τέλει. 4-3. 4-3. Επιλογή κατηγορίας από σένα. Λοιπόν. Θα πω βρες 5 το 1. Βρες 5. Θυμίζω τη μορφή της κατηγορίας ότι θα σου δώσω ένα άλμπουμ, καλλιτέχνη άλμπουμ και θέλω να μου πεις 5 feats από το άλμπουμ μέσα. Άμα μου δώσεις 5 πας για 3 πόντους, αν μου πεις 4 πας για 2, στους 3 παίρνεις ένα πόντο. Ωραία. Δικαίωμα λάθους έχεις μία φορά, αυτό σημαίνει ότι στο δεύτερο λάθος έχεις χάσει την ερώτηση. Okay. Σταματάς όποτε θέλεις. Cool, πάμε. Και μου είπες ποιο, μου είπες? Το 1. Το 1. Λοιπόν, είναι το metal slang του Hawk. Λοιπόν, 5 feats. Ωραία, έχεις καταλάβει ποιος είναι ο δίσκος. Ναι, ναι, ναι. Το τελευταίο που βγάλε τώρα, λοιπόν. Τέλεια. Φλάιλο. Σωστό. Σάσκε. Δεύτερη σωστή απάντηση.
light. Ένας πόντος δικό σου. Και έχει άλλα δύο feats. Έχει άλλα δύο feats. Ποιο τώρα έχει feats. Από τους δίσκους δηλαδή που έχω βάλει σε κατηγορία αυτήν, είναι ο μόνος που έχει πέντε. Πέντε feats. Τα θυμήθηκες. Αυτός τα έχει ακούσει. Κι εγώ τον έχω ακούσει το δίσκο, ρε φίλε. Εγώ τον έχω ακούσει το δίσκο, ρε φίλε. Δεν τον έχω βρει. Απλά έχει φάει σιγά λίγο. Τον πέμπτο ακόμα το ψάχνω. Τόκελ. Τόκελ, ναι. Τέσσερα. Σωστά. Αυτό σημαίνει δύο πόντι δική σου. Τέλειο. Πω. Με πιάσε. Νιώθω το ξέρω, ρε. Νιώθω θα τα ακούσει και από όχι, ρε. Μπορεί να πάρει και βοήθεια τον Ανδρέα, φίλε. Το έχει ακούσει το κοιτάξτε. Μπορείς να πάρεις βοήθεια, απλώς έχεις στο νου σου ότι είσαι στους δύο πόντους με ένα και έχεις και ένα λάθος. Δηλαδή παίρνεις τη βοήθεια, απλά έχει αυτό κατά νου σου. Νίκος, είσαι στην ίδια μοίρα με τον Σπύρο. Στην ίδια μοίρα ακριβώς είναι. Στην ερώτηση. Στην ίδια μοίρα ακριβώς δύο πόντους θα πέρα και εγώ. Δεν ξέρω. Ρε φίλε, θα μου έρθει. Προσπαθώ να θυμηθώ το tracklist πάνω κάτω. Και ποια είναι τα feats στους άλλους δίσκους του, γιατί λογικά δεν είναι τα ίδια. Πέρα από το Σάσκε που έχει feats στο Libertas. Άρα έχω πει Flylo, Tokel, Light, Sasuke. Και είναι rapper, φαντάζομαι. Έχει στίχο μέσα, κουπλέ, ξέρω. Ναι, είναι fit. Okay. Καλά, αυτό το τσεκάρουμε και μετά. Α! Αλλά είναι. Είναι. Αλλά λέει fit, τάδε. Είναι fit. Ναι, αυτό. Μην πα να με παίξει. Ρε φίλε, θα σταματήσω εκεί. Βασικά, όχι, θα πω κι άλλη μία. Θα πω μία βασικά, γιατί ποτέ δεν ξέρει. Ωραίο, έξυπνο. Ναι. Θα πω. Δεν είναι, είμαι σίγουρο ότι δεν είναι. Θα πω μένετε μόνο, γιατί ποτέ δεν ξέρει. Δεν είναι. Ωραία. Σταματάω στις 4. Λοιπόν. Δύο πόντι δική σου. Okay. Το τελευταίο feed που έψαχνα ήταν. Μπαγδά. Είναι producer, γι' αυτό σε ρώτησα. Producer είναι. Ναι. Αλήθεια. Γι' αυτό σε ρώτησα. Mm. Παραγωγό στον Above. Όχι, κάπως πρέπει να το κάνουμε αυτό. Θα το έλεγε. Ποτέ. ποτέ. Επειδή. Και, και για παραγωγού να μου πιάνει, δεν θα σου έλεγα Βαγδάτη. Θα σου έλεγα Ορφέα. Ναι. Θα σου έλεγα Ορφέα και Skype. Ωραία, αλλά το φτιάξα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό τέλος. Άρα δεν λέει ραπ. Άρα κάτι. Άρα δεν θα πάρει. Όχι. Όχι, δεν θα πάρει. Άρα είμαστε τώρα 5-4. Άνε. Όχι. Εδώ έχω σημειώσει. Είναι 6-3. Σωστό. Α, οκ. Συν δύο πόντους επειδή το ποσοστά. 6-3, θα σ' αφήσω 3. Άδικο. Όποτε είσαι έτοιμος, ακούω επόμενη κατηγορία. Πόσο έτοιμος είμαι. Θα πάω στο 50-50 πρώτο. Η ερώτησή σου είναι η εξής. Από ποια πόλη κατάγεται ο Σμάγκλ? Ζάνι. 50-50 είναι, αδερφέ. Είναι 50-50. Θέλω να απαντήσεις. Α Θεσσαλονίκη, Β Κοζάνι. 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 Θα σε ρωτήσω άμα είσαι σίγουρος και τα λοιπά. Είναι 50-50. Είναι Κοζάνι. Κοζάνι της μετά σπόρος. Ναι, το είχε και ισχύ, μέσα ισχύ. Πριν, ναι. Το λέξε στίχους. Mm. Πάω στην Κοζάνη, έλα για να ρέκα. Θυμάμαι να παραμιλώ με κάτι με ένα δικό του κόπο στην Κοζάνη. Και Σαμπούβ το λέγανε. Λάρισε τη Κατερίνη 2-1 από την Κοζάνη. Ένα πόντο δικό σου, το σκορ μειώνεται στο 6-4. Για ένα πόντο έπιανε. Όχι, πρέπει να πέντε ένα πόντο. Δεν παραπάνω. Που ξενέρωσα, λέει. Σειρά μου. Σωστό. Θα πω το βρες το sample το 2. Βρες σαν το δύο. Πάω στα βαριά. Λοιπόν, παιδιά, τώρα έρχεσαι στα δουλειά του Λύκου. Τώρα άγγιξες μια πολύ αγαπημένη μου κατηγορία. Στο 2 θα ακούσεις πρώτα το sample, το οποίο βγήκε το beat για 3 πόντους. Έχεις την επιλογή να προχωρήσεις το instrumental για 2 και μετά στο κομμάτι για 1 πόντο. Το sample είναι αυτό εδώ. Με φέρνει σε PDC, σε Jesse Blue. Μην μπερδεύεις. Σου λέω που φέρνει εμένα. Ας βοηθήσω τώρα. Και είσαι αντίπαλος. Με πιάσε πάλι. Δεν έχω ευκαιρία να το ξανακούσω. Όχι. Όχι, ε. Όχι, δυστυχώς. Τελείωσε. Και εγώ πολλές φορές εύχομαι να ήταν μεγαλύτερο. Θα πάω για instrumental. Λοιπόν, πάμε για instrumental. Στους δύο πόντους, ακούς τώρα. Πω. Νιώθω ότι αυτό είναι κάτι σε βιταπής. Βέβαια κάποιος που ξέρει το κομμάτι και βλέπει το βίντεο αυτή τη στιγμή θα πει τι μαλακίες λες, καλά, σαν οργανότητα. Θα
παιδιά στο TikTok καλούνται. Ναι, ναι. Ναι, καλά, εντάξει. Είμαι έτοιμο για το hate ήδη. Η ζητανή θα έλεγα ήδη τα πει κάτι σε τέτοιο. Βέβαια δεν έχω ιδέα. Κλείδωσε κάτι. Ε? Θέλω το. Κομμάτι, ναι. Θέλω τίτλο, τίτλο καλλιτέχνη. Φαλήρη. Τι κάναμε. Τρικυμία μου. Μπορεί να πα και για έναν, να ακούσει το τραγούδι. Πάμε και για έναν, γιατί πει δεν έχω ιδέα. Πάμε για έναν πόντο. Για μηδέν πάμε βασικά. Ακούσει το τραγούδι. Και μου απαντά μετά. Σχετικά με αυτό επιστρέφουμε στο μηδέν που είπε. Αλλά ακού πρώτα το τραγούδι. Θα πω Τζαμάλ, φίλε. Περίμενε να το ακούσουμε και πάμε. Έτοιμος, έτοιμοι. Πάμε. Εγώ είμαι. Ένα-δύο. Κομματάρα, μαν. Αυτό το ξεκίνημα του κομματιού. Αυτό το ένα-δύο μου σκάσε κάτι σε τάκι, ρε φίλοι. Όχι. Δεν ξέρω. Όχι, μα κατάλαβα ποιος είναι καλλιτέχνης. Το πιάσε. Καλλιτέχνης κατάλαβα ποιος είναι. Φάνηκε πολύ, πολύ, πολύ η φωνή του. Ω, παίζει να είναι η Κάπα. Όχι. Δεν ξέρω, δεν σου πω στο λαιμό μου, αλλά θα σου πω εγώ ποιος είναι μετά. Ωραία, πριν το πω. Το κρατάω αυτό σαν σκέψη. Κρατάω. Θες τον καλλιτέχνη ή το κομμάτι. Και τα δύο. Δηλαδή. Και τα δύο. Αν βρω το μισό, πρώτο μισό πόντο. Εσύ. Αν το κλέψω. Όχι. Το κλέψω μισό πόντο. Τώρα θα το κλέψω. Δεν σου δίνει. Από κάτι στην τύχη. Πριν το πεις. Ναι. Πας κάτι στην τύχη, πας εσύ κάτι στην τύχη. Ναι. Όχι, δεν θα πω για να αποφύγω το hate. Και δεν το βρω. Όχι, δεν πήγε πουθενά το μυαλό σου, δηλαδή. Πουθενά μου. Οκ, οκ. Είναι δέλτα πιθήτα. Δέλτα πιθήτα. Rest in peace, φίλε. Με έφαγες. Δέλτα πιθήτα. Δείξω το κομμάτι. Με ντόγκο, με λόμπο και λούπα τι κάνω όλα σωστά. Το κομμάτι είναι το. Περίμενε. Το κομμάτι, φίλε. Με δέλτα πιθήτα. Τώρα αφού έχει ακούσει του καλλιτέχνε αυτά που μπορεί να σου πει. Μου φέλε φίλε. Δεν πιάνει για τον πόντα, απλά για να το πει. Όχι, ξέρω εγώ, μη κάπα. Ξέρει τώρα, α πούμε, αν σου πει το κομμάτι, ναι, εντάξει, θα ήθελα να το ακούσω. Νίκο, το κομμάτι το ξέρει. Έχω του ακούσει του καλλιτέχνε. Έχω ακούσει το κομμάτι. Ρε και εγώ το έχω ακούσει σίγουρα γιατί. Θυμάμαι ότι έχω ακούσει δύο κομμάτια. Το. Από τη φωνή, ρε, δεν τη φωνή, ρε, φίλε. Δεν το πιέζε. Είναι μπάου με φωνή του. Δεν μου πήγε το μυαλό ποτέ. Είχε στο μυαλό σου εσύ εκεί, σε παλιού. Σε ναι, καλά, γιατί ο Δέλτα πιέζε. Ναι. Είχε στο μυαλό σου Βόρεια Αστερία σε έτσι πολύ γνωστού. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω. Ο άνθρωπο. Όχι, λέγεται το κομμάτι. Ο άνθρωπο. Με τίποτα. Ο άνθρωπο σου. Ο άνθρωπο σου. Το δικό σου. Δεν έχω άνθρωπο. Το δικό σου. Το σκορ μένει ως έχει 6-4. 6-4. Σωστό. Συν 2 πόντους. Και. Η σειρά μου. Επόμενη ερώτηση είναι δική σου. Επόμενη ερώτηση είναι για μένα. Θα πάω σε. Θα πάω να βρει το εξώφυλλο, να δούμε και ένα. Θα πάω στο. Ωραία, μ' αρέσει. Θα πάω στο 2. Για να δούμε και ένα τέτοιο. Βρει το εξώφυλλο το 2. Το 2, φίλε. Τώρα δεν μου αρέσει γι' αυτό. Η εικόνα στο εξώφυλλο σου είναι αυτό εδώ. Έλα ρε μαλάκα. Λοιπόν, να σου πω πως σας έχω κόψει η ερωτήση. Από The Hood. Από The Hood. Τώρα όραμα. Μπράβο. Πώς λέγεται. Όραμα. Πώς. Όραμα. Εκεί πες. Όραμα. Πολύ σωστό. Σε αυτό θα ήθελα να σου πω και η ακριβή ημερομηνία που βγήκε, ας πούμε. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω προηγουμένως. Τι είμαι σίγουρος θα το ξέρεις και εσύ. 9-9-18. Ένα πόντο δίνει, δεν πάει παραπάνω. Ένα πόντο μόνο σε αυτό. Ένα πόντο. Έλα, ρε μαλάκα. Πόσο θε, ρε μαλάκα. Έχει πάρει του άσου και έχει μειώσει όμω στο 6-5. Φύγε μου. Λοιπόν, θα πάω κι εγώ για εξώφυλλο. 3. Στα βαθιά. Μα τη γράφει. Ναι. Back to back εξώφυλλα. Μ' αρέσει. Το εξώφυλλο είναι αυτό. Εντάξει. Hate most άπειρο. Hate most άπειρο. Μήπως έχεις να μου πεις και τον producer. Vain. Dom TV. Σωστός. Σωστός. Οπότε. Είναι γνώστης, είναι γνώστης. Λοιπόν, δεν ξέρω τα πριν παιδιά... σε 23 στα λατινικά, ας πούμε. Αυτό. Τα παιδιά στο TikTok μάλλον θα δυσκολευτείτε, μάγκες μου. Μπορεί να έχει τάρει. Δεν έχει τάρει εύκολα, ρε. Θα πάρω επί 3 τώρα, μα λέγα επί 3 boost. Επί 2 είναι, πιο επί 3. Θα δει τώρα, θα πω. Σιγά, πάρει και επί 10. Άκου, άκου, θα πω τώρα εγώ, αυτό σου λέω. Α, θα πάρει όντω επί 3. Βρει το στίχο 3. Δεν μου άφησε ένα. Ένα να το πάρω, δεν μου το άφησε. Ναι, σωστή παρατήρηση. Ερωτήσει τύχου. Όλε δικέ μου, γιατί σε τι πειρε. Αγώ τι πειρε, όλε μαλάκα. Πάρ το μαλάκα, ούτε μία. Α μην με αντέγραφε, μαλάκα. Ξέρω ήδη τι θα είναι αυτό. Θες να κάνεις μια πρόβλεψη. Να... Θα σου πω ειλικρινά μετά αν είναι αυτό ή δεν θα κάνω πρόβλεψη. Κασάδο. Okay, okay, okay. Βλέπεις τους στίχους χωρίς να ξέρεις καλλιτέχνη, χωρίς να ξέρεις κομμάτι. Πάμε από κλάτι. Ήμουν πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Okay, okay.
Βλόσπα, κάτσε. Να του δώσω ένα tip για να τον βοηθήσω λίγο. Παιδιά, ό,τι θέλετε μεταξύ. Τον ακούγαμε στον προφήτη αυτό το κομμάτι. Μαλάκα. Έχουμε πάει και σε live. Τέτοιο. Μαζί σε live. Ναι, λες και δεν έχουμε ξαναπάει. Νόβελ. Θα είναι λίγα. Από το βίωμα είναι, δεν ξέρω Παναγία, ρε μαλάκα. Έχει τρία χρόνια αυτό το κομμάτι νομίζω. Ή δύο. Για πάμε σε δύο. Να το πω εγώ. Κάτσε λίγο να παίξει την ερώτηση. Πες το μία. Να του πω ποιο είναι ο καλλιτέχνη και το. Α, δεν ξέρω, ναι. Μην το δώσει ακόμα. Περίμενε. Περίμενε, Μίτσο. Μην το δώσει ακόμα. Ποιο κομμάτι θα έλεγε, Σπύρο. Άνθρωπο ίδιο το answer. Σωστό είναι. Πόρε, μαλάκα, ναι. Είναι το 3 αυτό. Είναι το 3, ναι. Ναι, δεν κάνω λάθο, αυτό είναι το κομμάτι. Ωραία. Όχι. Λάθο κομμάτι. Λάθο κομμάτι, ένα answer, ναι. Έβγαλα λάθο κομμάτι εγώ. Ήδη προσευχέ, ναι. Ήδη προσευχέ, ναι. Άκουσα answer και σου είπα ότι σωστό. Νομίζω θα είναι μπάζα αυτό να ξέρει. Αυτή ήταν η πρόβλημα που θα κάνει. Οκ. Με τίποτα, φίλε. Όχι, όχι. Ναι, για να βάλω το κουσό, ρε φίλε. Για ένα πόντο. Για ένα πόντο. Λέει κάθε βράδυ στα γόνατα, κάθε βράδυ τις ίδιες προσευχές. Ναι, ρε φίλε, αλλά. Είναι το πρώτο σύγκλημα που το άλλο. Τρελό κάλαμα. Ακούς για ένα πόντο. Για να ακούσουμε. Μου πλώμα νιώθω πως με τις λέξεις σημαδεύω καλύτερα. Γιατί για τα μυαλά των ανθρώπων δεν έχουν εφεύρει ακόμη αλεξισφαίρα. Ναι. Με πληγές απ' τα λόγια που είπα περνάνε τα χρόνια. Όχι. Άκυρο. Όχι, όχι. Είπε το έχει όταν το έχει. Δεν το έχω, δεν το έχω. Δεν το έχω. Ωραία. Okay. Άλλο στίχο από το κομμάτι θυμίθηκα. Για βάλω το φανάρι στο στίχο. Ούτε με σφαίρε, φίλε. Αυτό ήταν ευρέω στίχο. Ούτε με σφαίρε. Μα με τι λέξει σημαδεύει καλύτερα. Ποιε σφαίρε. Πόσε φορέ του έριξα κάτω με γυμνά χέρια. Για αυτή να σηκώνονται. Για αυτή να σηκώνονται. Για αυτή να σηκώνονται. Δυστυχώ. Δυστυχώ τον ήπια. Πάλι στο γάτζο. Το σκορ 7-5 και επιλογή κατηγορίας από σένα, Σπύρο. Γενικών 2. Σβήσε το κησίρι. Τρούσε και εγώ, ρε. Γελά. Γελά με τη μούρη. Μην έρθει. Καλά. Μου σπάρω την πύρα για να είσαι να πεις. Έχω κάποιο το αλκοόλ. Έχω κάποιο... Εδώ, έσαι εδώ, έχει μέσα μπακάρντ. Όχι, έχει Μπομπέι. Το έχω κάνει εγώ Μπομπέι. Γενικών ερωτήσεων, η δεύτερη είναι εξής για 2 πόντους. Πώς ονομάζεται το ιδρυτικό μέλος τον λόγο τιμή, ο οποίο αποσύρθηκε από το συγκρότημα το 2017. Έλα, ρε μωρέ. Έχει υποπαθεί. Ή Έλβη. Κλειδώνει. Ναι, να φανταστώ. Διπλοκλειδώνει. Είσαι σωστό. Είσαι σωστό. 15 λουκέτα. Μου πήρε την αμπόβ, κανένα πάθη, ρε φίλε. Πόρε, πώ. Το πόντε, φίλε. Για λόγο εγώ τώρα. 9-5. 9-5. Με το σκορ να διαμορφώνεται συν 2 πόντου σε ένα Σπύρο, έχουμε το 9-5. Βρε 5. Θα πάω. Επιλογή. Το βρε 5. 2. Το δεύτερο. Το κλέβω. Το κλέβω. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε το εξής. Με έκλεψε. Με λίστεψε. Ληστεία, φίλε. Παίζεται ληστεία. Θα κρατήσεις εσύ στο σημειωματάρι στο κινητό σου. Απάντηση. Την απάντηση, ωραία. Και απαντάει πρώτα ο Σπύρος, ο οποίος έκλεψε. Κατάλαβες, άμα δηλαδή δεν μπορέσει να απαντήσει και χάσει. Ο δίσκος είναι του Mente Fuerte. Ναι. Ποιο δίσκο από του δύο. Το Kingpin ή το Amantes Amantes. Α, το Amantes Amantes. Όχι, ρε. Σαφώ. Το Amantes Amantes. Ωραία. Οπότε. Τα φίτς που έχει μέσα. Θέλω να γράψει τα φίτς και προχωράμε σε απάντηση από σένα. Ωραία, ναι. Light. Δώσ' του λίγο να γράψει. Γιατί γράφει. Μην του δίνει απαντήσει. Κατάλαβε. Δεν του δίνω τίποτα. Συνέχισε εσύ. Κάνε. Περίμενε, όχι, αυτό να μην σου δώσω εγώ, ρε. Όχι, ρε φίλ. Βρήκα ερώτηση να κλέψω γάμου. Έχω γράψει ήδη 4, φίλε. Άλλα 2. Άλλα 2 για να. Είμαι safe. Για να είσαι safe. Αυτά ναι, που για έχω το, γράψει είναι, για το λάθος. Είναι 100%. Όμως. Θα δούμε. Είναι, είναι. Εντάξει, τουλάχιστον δεν τα παίρνει. Τώρα, άμα τα βρει, τα παίρνει του πόντου. Άμα δεν τα βρω εγώ και τα βρει ο Νίκος, παίρνει του πόντου. Ναι, αν είναι σωστέ οι απαντήσει του. Όχι, ρε, πούστε. Ξέρεις τι γίνεται. Άμα αποφασίσω ότι εγώ θα πάρω τον ένα πόντο ή του δύο, παίρνει του δύο, δεν απαντάει. Α, οκ, okay, cool. Ωραία, ωραία. Πιστεύω ότι δεν θα πάρει του πόντου. Πιστεύω τα 3 πρώτα θα τα βρω. Πιστεύω σε μένα. Μπλοχτά, μπλοχτά. Είναι σε υπόγεια, λοιπόν, δεν μου λοιπόν, τα έχω γράψει όλα τα φύτου δίσκου. Οκ, τα έχω βρει όλα τα φύτου δίσκου. Οπότε είσαι έτοιμος. Εγώ τα έχω όλα τα φύτου δίσκου. Ωραία. Είμαι έτοιμος να παίξω. Θα πω πρώτο που είμαι σίγουρος. Light. Σωστό. Το κομμάτι νομίζω λέγεται και πυρκαγιά και όλα κάπως έτσι. Όχι. Όχι, άλλο δεν είναι πυρκαγιά. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. θα πω Σάσκε. Θα πει Σάσκε και θα είσαι σωστός. Θα πω Σίγμα. Ωραία, έχω το Ακρόπολη. Έχω το... Σίγμα. Έχω τον ένα πόντο, ε. Έχει τον ένα πόντο, οπότε το κλέψιμο είναι έγκυρο. Πόντο, πού στείλε. Και... ένα πράγμα ήξερε. Έχω και ένα λάθος, έτσι. Έχει ένα λάθος. Θα πω στην τάρτα.
Μέσα είναι. Στην τάρτα είναι μέσα. Ωραία. Σωστός. Και σταματάω εκεί. Στου δύο πόντου. Α, όχι, έχω και το λάθο. Ναι. Έχει δικαίωμα λάθο. Οπότε... Θα πω Φουκάρα. Μέσα είναι. Μέσα. Μέσα είναι. Το πιασα. Το πιασα. Αυτό είναι το πυρκαγιά. Ωραία. Έχω να πω ότι χρησιμοποιήσει καλή κλεψιά από ό,τι φάνηκε. Leader Brain. Και Ελίζ. Ελίζ το βλέπω. Leader Brain. Leader Brain. Αυτά δεν θα τα λέγα. Το βλέπω, ναι. Έχει κι άλλα φίλτρα. Έχει. Θες να πάρω ένα. Το έχω ανοίξει το album στο Spotify και έχω. Ελίζ. Bipolar Jones, ο οποίος πρέπει να είναι producer. Ναι, είναι από τους φίλους. Συντάρτα, έχω Evan Spikes, έχω Sigma, έχω Obi Daz, μάλλον παραγωγός. Έχω Sasuke, C. Laurent, Light, Leather Brain, μου πες, και Ρίκτα. Και Ρίκτα, ξέρεις. Το κομμάτι είναι το... Ναι, κάτσε. Το... Γιατί τα ξέρει, αυτό δεν θα κάνω πώς, καταλαβαίνεις. Δεν το θυμάμαι ρε φίλε, το κομμάτι, αλλά το Κατάρ, ναι. Ρε φίλε, αυτός ακούτε απάντα. Το σκορ 12-5 μετά από χρήση βοήθειας κλεψίματος. Και ακούω επόμενη κατηγορία. 50-50 το 1 για να φεύγει. 50-50 το 1. Με αυτό νομίζω τελειώνουν όλες οι 50 ερωτήσεις. Ήμουν σίγουρος γι' αυτό το κλεψίμα που είχε ένα πόντο. Πάρτο. Δικό σου. Στα αρχίδια. Χάρισμα. Να προχωρήσω στην ερώτηση. Με χρήση βοήθειας, η ερώτηση απευθύνεται τώρα στον Νίκο. Η ερώτηση είναι εξής. Από πόσα κομμάτια αποτελείται το άλμπουμ Interrail του Wang? Η ερώτηση είναι 50-50, οπότε θα σας δώσω και τις δύο επιλογές. Α7, Β8. Εγώ είμαι έτοιμος. Όποτε είστε έτοιμοι εσείς. 8. Κλειδωνείς. Ναι. Και θα είσαι σωστός. Από 8 κομμάτια. 8. Θέλω να τα πω και με τη σειρά. Ό,τι θέλεις. Είναι intro, είναι για λίγο, Μαδαγασκάρι, μετρητά, deathmatch. Interrail, Monopoly, Terminal. Εγώ να υποθέσω το βλέπω εδώ. Να κάνω ότι το βλέπω και. Αυτό είναι. Έτσι είναι. Άμα δεν είναι σωστό, πλην 5 πόντους. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Επειδή είναι flex. Γι' αυτό. Είναι flex. Και τιμωρείται. Δεν πρέπει να τιμωρείται, ρε φίλε. Το flex είναι έγκλημα, θα μπούμε μέσα όλοι. Ο πόντος είναι του Νίκου. Σωστό, 12-6. Είμαστε double score να πω. Βρες 5, θα ξαναπάω, βρες 5. Βρες 5. Και μη σου πω. Μόνο εδώ μπορώ να βάλω επί 2. Επί 2, ρε μαλάκα. Βρες 5 επί 2. Και σου έχει μείνει μόνο το τηλέφωνο που είσαι. Σωστή παρατήρηση. Για ισοφάριση. Για ισοφάριση. Άμα βρει. Α, 3 είναι. Ναι, νομίζω είναι 5 πόντοι. Είναι βαριά η πόντα. Είναι δίσκος του Light. Μεγάμιση. Ναι. Γάμο τεστ. Μπορώ να πάρω τηλέφωνο. Και μπορούμε να τα πει όλα. Μπορεί να πάρει και τον Μπίλο τηλέφωνο, άλλο. Δεν μπορεί να το πω. Άμα δεν μπορεί τηλέφωνο, να το πω απλά. Είναι ο δίσκος του Light. Με έφαγε. Ρωμά. Ωραία. Μπαίνω στο Spotify, μισό λέει. Ξέρω. Παίρνει τηλέφωνο, Μπιλιά. Κάνα τηλέφωνο στιγμή. Τι κάνει, ρε. Ξέρω το Fitch. Γιατί τα γράφει, δεν έχει να κλέψει. Ναι, ρε, θέλω να το σκεφτώ κιόλα. Μα κάνε όντω. Σταν. Ωραία. Τρανό, FY. Τρανός έχω, FY έχω. Ένας πόντος δικό σου. Δεν έχω ακούσει καθόλου αυτό το δίσκο, η αλήθεια. Σάσκε. Σωστό. Ποιο κομμάτι έχω. Μα την Παναγία. Δεν θυμάμαι ποιο κομμάτι έχω. Εγώ θα πάρω τηλέφωνο, θα χρησιμοποιήσω το βέθα τηλεφώνου. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, θα πάρω το φίλο μου του Βασίλη. Θα δω αν θα το σηκώσει. Που τυχαίνει να είναι κοντά μας αυτή τη στιγμή. Έλα ρε Βασίλη. Α, ρε μαλάκα εδώ είσαι. Έλα ρε μαλάκα. Τι γίνεται ρε μαλάκα. Για πες μου, ποιο είναι το φύτο στο Light. Το έχω πει το Light στο Light. Έχω πει τον Τρανό και τον FY, φίλε. Αλλά το λες, ωραία. Νέος του Μοριά, ναι, είναι μέσα. Είναι μέσα, ναι, Νέος του Μοριά είναι σωστός. Σωστός είναι. Νέος του Μοριά είναι μέσα, η ερώτηση έχει κλείσει. 6 πόντι δική σου. Με έφαγε. Πάρ' τα αρχίδια μου. Τελείωσε. Γι' αυτό πήρα βοήθεια, γιατί είναι... Θα πρέπει να 4 αντί για 6. Απλά ήμουν σίγουρος δεν θα λέγεις Νέος του Μοριά, φίλε. Ναι. Το κλειδί για να σου δώσω 6 πόντι, φίλε. Ναι, όντως. Είμαστε 12-12. 12-12. Από βοήθειες δεν έχεις βοήθειες, Νίκο. Είμαι τελειωμένος. Έχω τηλέφωνο και διπλασιασμό. Επόμενη κατηγορία, από σένα, Σπύρο. Πάω για... Βρες το sample το πρώτο. Επί 2 διπλασιασμού. Χρήση βοήθειας. Και μου έχει μείνει το τηλέφωνο. Για maximum πόντους πας στους 6. Για 6 πόντους ακούς το sample τώρα. Πάμε για επί 4. Κάποια ιδέα, κάποια σκέψη. Ρε φίλε μου, βγάζει κάτι σε ρεγκετόν τύπου, κάτι τέτοιο vibe καλοκαιρινό από κάποιο τέτοιο
Είναι σίγουρα σάσκι, πιστεύω. Προχωράμε στο επόμενο. Δεν ξέρω. Προχωράμε στο επόμενο. Προχωράμε στο επόμενο. Ωραία. Ακούστε το instrumental. Okay. Τώρα. Δεν είναι καμία σχέση. Καμία σχέση. Ψάρωσα με αυτό που είπα εγώ ότι δεν το ξέρει. Το ξέρεις εσύ. Αρχικά μπιτάρα να πούμε. Ναι. Respect στον παραγωγό που το έχει κάνει. Κάτι μου λέει σίγουρα σαν beat. Ναι, φίλε, και εμένα μου θυμίζει κάτι. Δεν ξέρω, πες να μου φέρει. Αλλά δεν είναι δικό μου θέμα. Ψυχόδραμα παίζει να μου φέρνει. Δεν ξέρω. Δεν είναι στα χέρια μου. Εμένα στα χέρια μου τι είναι. Εσύ είσαι το πρόβλημα τώρα. Θα πας για ένα πόντο, θα πας για δύο. Για κανέναν δεν πάω στην τελική. Για σου πω. Πάμε για δύο πόντους. Ακούς το τραγούδι ως έχει τώρα. Κοίταξες ποτέ στα μάτια ένα δέσποτο σκυλί. Για να δεις η μοναξιά την παναπή. Να σε μυρίζει τη θέλει όχι να επιτεθεί. Δεν θα σε δάγκωσε αγάπη ψάχνει όχι για φαΐ. Φαΐ μπορεί να βρει και μέσα στα σκουπίδια. Το ξέρω, ρε φίλε, το έχω ξανακούσει σίγουρα. Βέβαια δεν μπορώ να βρω τον καλλιτέχνη αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι σίγουρο, το έχει ξανακούσει σίγουρα. Σε το 10ο μου σκάει, ρε φίλε, δεν ξέρω αν είναι το 10ο. Ρε, το ξέρω σίγουρα, απλά σου λέω δεν μου σκάει τώρα ότι είναι αυτό. Άρα δεν είναι το 10ο, sorry. Για να μην πα. Περίμενε, ρε, εσύ το ξέρει. Μαντεύω. Μαντεύω. Άρα δεν είσαι σίγουρο αυτό είναι. Μαντεύω. Για καλλιτέχνη πιστεύω. Ξέρω ποιος είναι κάτι. Στο στίχο το κοίταξε ποτέ στα μάτια δεν το σκυλί μου σκάς. Ναι. Εμένα. Ωραία. Θα πω. Απλά για να πω κάτι. Θα πω 12ο πίθηκος. Δεν έχω ιδέα. Θα πω μοναξιά ότι θα λέει. Ξέρω κάτι τέτοιο. 12ο πίθηκος μοναξιά το κομμάτι. Ναι, ξέρω εγώ. Ποτέ δεν έχω ιδέα. Χωρίς λίγο σκέψω πίσω. Αλλά θα πω ότι λέγεται κακό σκυλί για κάποιο λόγο. 12ο είναι. Και το κομμάτι λέγεται η μοναξιά στο πεζοδρόμιο. Έλα ρε μαλάκα. Το χάσες. Έχασε και το επιδείο και κάθεσαι και στο γάτσο μαλάκα. Τρελό. Όχι ρε φίλε. Το ότι το βρήκε έτσι μαλάκα είναι τρελό. Που μου λες μοναξιά και λέω θα το βρει. Τώρα το βρήκε. Συντύχτε από το μοναξιά. Πώς σου ήρθε. Ρε φίλε, γιατί λέω θα λέει. Ήταν σαν κομμάτι. Να λέγεται σκυλί ναι, δεν ναι. Παίζει, λέω. Γιατί έχουν βγάλει ο Smuggler και ο Long Theory έχουν βγάλει το κομμάτι του σκυλί. Λέω αποκλείται να, να δω ότι υπάρχει ίδιο τίτλο, α πούμε, και να το βγάλανε. Ναι, ναι. Το σκορ μένει ω έχει. 12-12. Μην κοιτά έτσι από σκορ. Προσπάθησε, αλλά δεν μπόρεσε. Δεν είχε πέσει τα πόδια 2. Θέλω να μου πει απλά ποιο είναι ο εικονιζόμενο. Ο Ρόι. Ελά, ρε μα. Δεν τον λένε Ρόι. 6-12. Ωραίο, 6-12. Δεν τον λένε έτσι. Γιατί δεν θα σου δίνω το πόντο. Όντως. Ναι, όντως. Ρόι 6-12. Μην τον δώσεις. Ρόι 6-12, δεν μου είπε κάτι. Το είπε. 6-12. Δεν το είπε. Είπε η Ρόι 6-12. Εγώ το είπα. Όχι. Είναι 6-12. Εντάξει. Σε 14-12 λοιπόν. Τώρα δύο ερωτήσεις πρέπει να πάρεις και να χάσω εγώ μία. Για να είμαστε ισοπαλία μετά. Είναι με δυσκολία αυτή. Και άμα έρθει ισοπαλία, τι γίνεται. Αν έρθει ισοπαλία. Τώρα είναι τρεις ερωτήσεις με άσους. Ποιος έχει το καλύτερο κουπλέ μετά. Αν χάσω τη μία ερώτηση που έχω. Θα σου παλέψω μετά τι γίνεται. Δεν έχει τύχει ισοπαλία. Σκεφτείτε τώρα. Έχετε λίγο χρόνο. Οπότε προχωράμε στην επόμενη ερώτηση. Θα πω βρες το εξώφυλλο. Και έχει μείνει το πρώτο. Τι μου βγάζει. Το ένα. Σε μένα. Το βρήκε. Πρέπει να το πω. Με λένε Μάνι 2021. Από μανιακό BDC φιβητασί μου. Σωστό, σωστό. Κουκάκι πετράδο. Yeah, λοιπόν. Ένα πόντο δικό σου. 13-14. Δε και πέσει τα πάνω. Γιατί τώρα να το βρω, έχασε. Ένα ρε φίλε. Πάω 15 και είναι 13. Έχει ένα πόντο μετά. Είναι ένα πόντο. Βάλτε. Άντε. Κάνε λίγο μαγείρε μου. Έχω ένα 50% του σέντου. Λοιπόν, περίμενε. Παίζει για 5 πόντου. Η ερώτηση είναι εξή. Ποιανού Έλληνα ράπερ είναι το τατού. Εγώ το ξέρω. Μαλάκα, κάτσε. Υπάρχει ελπίδα. Πιανού Έλληνα ράπερ είναι το τατού αυτό. Ναι. Γιατί δεν το έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Κάτσε. Λέει πάνω Ιβάν. Ιβάν Γκρέκο. Θα πω. Όχι. Δεν έχει τατού Ιβάν Γκρέκο. Δεν έχει τατού Ιβάν. Περιμένω την απάντηση. Ναι. Δεν έχει τατού Ιβάν. Στο χέρι εδώ. Δεν ξέρω αν έχει τατού γενικά νόμιζε το πιστεύω. Δεν έχει δώρο μαλάκα. Θα πω Ιβάν Γκρέκο ρε φίλε. Κλειδώνω. Αλλά νομίζω ότι το Εύα σπάει. Να πω την απάντηση. Να πω την απάντηση. Πάρτε το πάνω σας. Με το 3. 1, 2, 3. Ντάνι. Όχι ρε μαλάκα. Βεργαμπίνο, είναι ωραία. Ωραία, φίλε. Όχι ρε μαλάκα. Υπάρχει ελπίδα, παιδιά. Με το σκορ
να είναι στο πόντο, ναι, 13-14. Δερμπάρα, περνάμε στην τελευταία ερώτηση. Γενικό, ναι. Του Σπύρου, έχεις βοηθειές. Έχεις μια βοήθεια. Τηλέφωνο. Την οποία εντάξει, πάρτε να μαθαίνεις, δεν πάρτε να δεν ξέρω. Άμα δεν το βρίσκω, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Θα κλείσουμε λοιπόν με την πρώτη γενικών γνώσεων, η οποία είναι για ένα πόντο. Ναι. Για ένα πόντο. Τόσο χρειάζομαι για να σε ευχαριστήσω. Σε ποια εφαρμοσμένη επιστήμη έχει πτυχίο ο Νόβελ? Έλα ρε μαλάκα τώρα. Ψυχολογία. Τώρα τι κάνουμε. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Λοιπόν, παιδιά, ήρθατε στο Βαλία. Το σκορ είναι. Μόνο εμείς παίζει να το έχουμε κάνει. 14-14, πρωτοφανές στην εκπομπή. Πρωτοφανές στο quiz. Οπότε, θα προχωρήσουμε ως εξής. Θα φτιάξουμε μια ερώτηση εδώ τώρα on the spot για να παίξετε. Το σκορ μετά το πέρας όλων των ερωτήσεων είναι 14-14. Για πρώτη φορά στο rap quiz οι παίχτες φέρνουν ισοπαλία. Έτσι, εγώ και ο συμπαρουσιαστής μου στύψαμε τα κεφάλια μας για να βρούμε την τελευταία κατηγορία που θα κρίνει τον νικητή. Την χρυσή ερώτηση. Λοιπόν, αλλάζουμε κάπως λίγο την ερώτηση και προσαρμοζόμαστε με τους καιρούς, όπως πάντα. Παίχτες θα κάνουν το εξής για να βγει νικητής. Θα πρέπει να λένε ένα λαξ κομμάτια από έναν δίσκο, τον οποίο θα σας πω ποιος είναι, θα τον εμφανίσω κιόλα. Και όποιος δεν μπορεί να πει επόμενο κομμάτι, χάνει. Είναι ο χαμένος. Και θα έτσι θα βγει ο νικητής. Ναι. Οπότε θα τους φωνάξω τώρα μέσα. Έχω εδώ μπροστά μου τα κομμάτια. Θα δούμε και τη γνώμη τους για το δίσκο και αυτά και θα έχουμε νικητή σε λίγο. Εναι, σε έτσι. Πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο. Πάμε. Yo. Εσύ κάνει εδώ μοντάζ. Είμαστε, οι παίκτες έχουν ξαναμπεί στο ring. Στο ring. Με χάδια. Για να βγάλουμε νικητή. Λοιπόν. Γιατί σας κάψαμε και βγάλαμε ισοπαλία, φίλε. Βγήκε ισοπαλία. Μπράβο. Κάτι που δεν περίμενε κανένας ποτέ. Όντως. Και όμως έγινε. Οπότε, για να βγάλουμε τον νικητή, θα κάνουμε την εξής χρυσή ερώτηση. Θα την παρουσιάσω εγώ, αν δεν έχεις αντίρρηση. Ναι, 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 ναι. Θα σας δώσουμε ένα άλμπουμ. Okay, το οποίο επιμεληθήκαμε εμείς να είναι κοντά στα ακούσματα και των δυο σας. Αν νομίζω το γράψατε εσείς. Έχετε κάνει εξέγγιση. Αντιγάμισου. Λοιπόν. Για πάμε. Και θέλω να μου πείτε κομμάτια του δίσκου. Ένα λαξ. Θα μου λέτε ένα λαξ κομμάτι. Okay. Κομμάτι κομμάτι. Ωραία. Και όποιος καλό, καλό. Δεν Κολύς. Μπορεί να βρει, θα είναι ο χαμένος. Οπότε τώρα το μόνο που θέλω είναι να δούμε ποιος θα παίξει πρώτος. Flip a coin ή άμα θέλετε πέτρα μόλι που ψάχνει χαρτί. Αντρικά, αντρικά, ναι. Ποιο είναι ο δίσκο, ξέρουμε ή πρώτα ψάχνει χαρτί. Πρώτα, πρώτα. Πέτρα του σαλίδι χαρτί. Πέτρα του σαλίδι χαρτί. Χαρτί. Πάλι ρε. Στα 10. Στα 3 ήταν, παιδιά. Ο δίσκο είναι ο. Λιμπερτά. Και ξεκινάμε. Θα τελειώσει ο δίσκο, ρε μαλάκα. Λιμπερτά από χόκε. Ξεκινάω εγώ. Γύζει. Σωστός. Σελήν. Σωστός. Λιμπερτά. Φιτιμιούν. Σωστός. Σωστός. Μπερλουσκόνη. Σωστός. Σωστός. Χένεση. Σωστό. Σωστό. Προσευχές. Σωστό. Σωστό. Πίνακες. Πίνακας. Κάτσε να σου πω. Πίνακες. Ναι. Σωστός. Κλουβί. Σωστός. Πιάνετε το ελέφαντας? Όχι, φίλε. Γιατί δεν πιάνετε? Γιατί είναι μέσα. Είναι μέσα. Στο Spotify δεν το έχει. Είναι στο δίσκο. Δεν το έχει. Το έχει NFT. Όχι, όχι, ότι έχει εδώ πέρα, φίλε. Όχι, ρε πούστη. Μπορεί να ασχολείς το μυαλό τόσο πολύ, ρε. Να μην γίνει τα 5. Ακραίο. Αλλά έχουμε μπάκα. Έχουμε ένα μπάκα. Next γύρο. Έχουμε ένα μπάκα απευθείας. Σε ίδιο φόρματε. Ίδιο φόρματε. Υπάρχει κάποιο που δεν ξέρετε αυτή τη στιγμή? Που δεν ξέρω, όχι, δεν μου έρχεται όμως ο τίτλος. Όχι, σου λέω, μένουν 5 κομμάτια, ξέρεις ποια είναι και τα 5. Τα 4 ξέρω σίγουρα. Συνήθω. Έχω φάει τελείως καλό με αυτή τη στιγμή. Θα μου φάει δουλειά. Εγώ θα. εγώ θα το χάσω. Έχω φάει τελείως καλό με αυτή τη στιγμή. Το έχω δώσει και πιθανότητες, να ξέρεις. Το είπα πριν. Ναι, τα 5 ρε, 4 είναι. 5. Προχωράμε, έλα. Πάμε. Jay-Z. Υπάρχει. Hey. Ναι. Bad Karma intro. Πάσα. Αυτό δεν θυμάμαι, το Bad Karma. Και τώρα δεν θυμάμαι και τα άλλα.
Να δεις τι έπαθα. Περίμε, αν, πω ξα... αν πω κάτι που έχω ξαναπεί δεν πιάνεται λάθος. Απλά μου λες ότι το έχεις ξαναπεί και συνεχίζουμε. Ναι. Μαλακή έκανες το πες. Τόσο νωρίς. Ναι, γιατί έκανα μαλακή τώρα. Δεν έκανα μαγευσή, θα χάσω. Δεν ξέρω να θυμηθώ τώρα. Πάλεψε. Ναι ρε φίλε, το έχω στο δίσκο 100.000 φορές. Τα δύο τα έχεις σίγουρα. Σίγουρα. Ναι ρε μαλακά, 35 άτομα ρε μαλακά με κοιτάνε, η παραγωγή. Στο θέατρο είναι ρε μαλακά. Μαλακά, είναι σαν τραγουδάω ρε μαλακά μόνος μου, σαν να παίζω θέατρο και είμαι μόνος μου. Σαν να λες ποίημα στην 28. Ναι ρε μαλακά, γάμισέ τα. Έχει γράψει κάμερα πόση ώρα σε κοιτάω έτσι μαλακά. Τι τα μάτια μου έχω κλείσει μαλακά, ξέρεις. Και τώρα προσπαθεί να μην κλείσει τα μάτια. Ναι, όχι μαλακά, εντάξει. Κάτσε ρε. Συγκινήθηκε από το δίσκο. Μένουν τρία κομμάτια που δεν έχετε πει από το δίσκο. Τρία μένουνε. Μόνο. Τρία κομμάτια μένουν ακόμα. Ξέρουμε ότι έχει 12. 12 ρε φίλε, εγώ νομίζω έχει 11. Δε, αν το φτάνατε, ας πούμε 11. Θα σου λέω ένα άλλο ένα. Κατάλαβε. Αρχιδιά. Έλα, το χάσα. Δεν γίνεται, φίλε. Τι δεν γίνεται, το χάσω ρε μαλάκα, κάτσε. Ναι, όντως δεν έχει γίνεται. Πάσο. Τρία. Θες να το πούμε για τον αριθμό που είναι στο άλμπουμ. Για ωραία, βοήθεια, πες το αυτό. Μόνο αν δεχτείς εσύ. Το 3 ρε φίλε, το 3 το... Το έχεις πει το 3. Δεν το έχω πει το 3. Το 3. Μόνο αν δεχτείς εσύ το να πούμε ας πούμε. Παιδιά, το έχει πει. Αν, το 3, αν πέφτω τόσο έξω μόνο. Το 3 το έχει πει όμως. Δεν το έχει πει. Το έχει πει. Παιδιά, κόβω χέρια από δύο. Ναι, ναι, αυτό που θέλω. Το έχει πει. Το είπε. Δεν το είπε. Ρε φίλε, πάμε να βρούμε τα υπόλοιπα και θα το διορθώσουμε μετά. Ωραία, παίζουμε τα λάθη. Δεν το έχω, όχι. Το χάσα. Ναι, έχουμε. Να πω τα άλλα δύο που μένουν, ναι. Έχουμε νικητή, μένουν τρία. Ναι. Να πω τι δεν έχουμε πει. Τι δεν έχουμε πει. Blue Note δεν έχουμε πει. Το Blue Note γάμο. Τζίνα δεν έχουμε πει. Ναι. Να σου γάμω. Ένα ακόμα δεν έχουμε. Το γύζι το έχει πει, ρε φίλε. Το γύζι το έχει πει. Το έχει πει. Το έχει πει το γύζι. Α, οκ. Μα ξέφυγε, εντάξει. Τρίτο δίσκο αυτό. Το Τζίνα ρε μαλάκα και το Blue Note ρε μαλάκα. Τελειώ σκάλο, μαρμαλά. Γιατί δεν. Θα ξεχνάω συνέχεια αυτά. Γι' αυτό σκάλο είναι αυτό. Αλλά είναι 12 κομμάτια. Είναι 12. Πριν είναι. Bad Karma, Jay-Z, Yeezy, Berlusconi, Libertà, Hennessy, Blue Note, Celine, Gina, προσοχέ. Στη σειρά, έχασε τη σειρά εδώ μόνο. Στο. Είναι Gina και Celine. Είναι Celine, ένα και Gina. Ένα ανάμεσα. Ξέρει την πάση μπερδεύει. Πίνα και Hennessy. Πίνακε, ναι. Και προσευχέ και κλουβί μετά τελευταία. Ωραία. Αυτά είναι τα κομμάτια. Ναι, όλα του δίσκου. Πόνο σου γάμισε. Νομίζω δίκαια με το σπαθί σου ή πιο σωστά. Αυτό το σπαθί. Με το μικρόφωνο σου. Οκ. Okay. Μπράβο. Ανανέωσε το μικρόφωνο έτσι. Να το πούμε γι' αυτό. Λοιπόν. Hey. Παιδιά, αυτό ήταν το παιχνίδι για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε κοντά μας δύο ανερχόμενους καλλιτέχνες, δύο μέλη από το τέταρτο ψηφίο. Τέσσερα ψήσει, σας άκουσα να το λέτε. Ναι, ναι. Ήταν μαζί μας ο. Παιδιά Διέξοδο. Παιδιά Διέξοδος. Και ο. Weaver. Α, νόμιζα δεν θυμάσαι πώς με λένε. AKA Νίκος. AKA Σπύρος. Και ήρθα να συνεχίσει το legacy του προηγούμενου παίκτη που λεγόταν Σπύρος. Στην ίδια θέση. Στην ίδια, δεν ισχύει. Δεν ξέρω τι θέλετε να πούμε για κλείσιμο, παιδιά, που μπορούν να σας βρουν άλλη μια φορά στο Instagram. YouTube και Instagram κυρίως. Αυτά τρέχουμε. Αν έχετε να προσθέσετε και Spotify. YouTube τέταρτο ψηφίο, 4 όμικρον ψηφίο δηλαδή. Spotify, εγώ Weaver το έχω. Και εγώ το έχω κρυφτεί αδιέξοδο. Είσαι στο σχήμα. Όχι. Τα αρχίδια μου είναι. Καλώς είσαι τέτοιο, Τι. Καλώ δεν σε αναφέρω για το σχήμα. Ναι, ρε. Αλλά... Δεν είναι. Να μην πούμε ότι ήρθε, ρε φίλε. Special guest. Special guest. Executive producer τη παραγωγή. Ωραία. Και πρώτο τέστερ σε ό,τι κομμάτι γράφουμε. Που μου θύμισαν τα παιδιά. Μαζί μα για τελευταία ερώτηση. Μπίλο. Executive producer και. Συμπαρουσιαστής από εδώ και πέρα. Εντάξει, δεν το ανέφερα γιατί δεν είσαι στο σχήμα. Ελπίζω να με συγχωρέσει. Να ευχαριστήσω και εγώ τα παιδιά από μεριάς μου. Τρομερή παραγωγή. Και ελπίζω να πάτε τέλεια. Δηλαδή να το πάτε τάπα τελείως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάει. Το κάνω manifest, θα πάει. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Εγώ γούσταρα με το που είδα πρώτο επεισόδιο, λέω κατευθείαν το θέλω. Είναι φτιαγμένο για μένα, ρε φίλε, που είμαι νερντάκι. Λέω το έχω. Τίποτα, να πάει τάπα, εύχομαι. Τα καλύτερα. Ευχαριστούμε. Και εφόσον σας αρέσει, ρε φίλε, και λέω που το τρέχετε με τόση τρέλα, ας πούμε. Respect. Αυτό. Παιδιά, εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ωραίο το κλίμα όλο.
Πολύ ωραίοι τυπάδες. Χαμάει ρε φίλε, όλη η φάση που έχει χτίσει εδώ πέρα. Συγχαρητήρια ρε παιδιά, μπράβο. Μόνο αυτό έχω να πω. Και βγάζετε και το κλίμα. Πολύ σημαντικό ρε φίλε ότι βγάζετε και το κλίμα της παρέας και της οικειότητας. Ναι, ναι, όντως, φουλ. Φουλ, φουλ. Και πέρα από μένα, α πούμε, που σας είχατε και στο YouTube, ρε φίλε. Δηλαδή και ο Νίκος που δεν σας ήξερε. Ναι, δεν πρόλαβα να σου πει. Και ρε φίλε, το πει απευθείας και γαμάει, ρε φίλε. Μπράβο. Το παιχνίδι σαν παιχνίδι, οι ερωτήσεις. Εντάξει, μου έπαιξες τρίπλα σε κάποιες. Βέβαια, φταίω και εγώ που διάλεγα κάτι άκυρες. Ναι, όχι. Πέσανε και λίγο ανακατοσούρα. Ανάποδα, ανάποδα. Ναι, ναι, ναι. Και μία που το έπεσε στη σειρά του την έκλεψε. Ναι, ρε, αυτό που έπεσε σε μένα και το πήρα και εγώ, το έκλεψε το τάκι. Θα μου το λέει για 4 χρόνια θα μου το κοπανάει, μου έκλεψε την ερώτηση με το μέλλον. Ξέρεις τι, απλά παίξε το δίσκο που θα τα πείτε όλα και θα χάσετε στο τελευταίο. Καλό, καλό ήταν αυτό, καλό ήταν το λεπτό. Πολύ καλό, πολύ καλό. Όντω. Ναι, μου είπε. Αυτό θα παίξει το δίσκο. Μαγειρική φίλε. Εντάξει. Εμεί από τη μεριά του προξέρω να ευχηθώ και εσεί μόνο επιτυχίε, μόνο αυτό που γουστάρετε. Να είστε καλά. Και φαίνεται ότι και εσεί το γουστάρετε. Δηλαδή φαίνεται. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και ελπίζω στο επόμενο live action να μας καλέσει. Backstage. Και θα θέλω πρώτη γραμμή με καπνογόνα. Backstage στο Bums. Θα θέλαμε να σε ακούσουμε να χώσεις σαν νικητής, αλλά προφανώς και άμα θέλετε και οι δύο μαζί. Και οι δύο μαζί. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Η νίκη με διπλή. Οπότε... Το βλέπουμε ως νίκη για το σχήμα, παιδιά. Ναι, αυτό. Πάμε να τους δούμε. Γυρνάω πίσω, αρκετά χρόνια πίσω. Τότε που δεν σκεφτόμουν αν θέλω να ζήσω. Τότε που τα προβλήματά μου δεν υπήρχαν εκεί. Μόνη σκέψη μου ήταν στην μπάλα να κερδίσω. Ήμασταν και εμείς παιδιά και τα χρόνια μας ανέμελα. Μα γύρω στο γυμνάσιο όταν ήμουν τα έπαθα. Ήταν η φάση έτσι και νομίζω ξέφυγα. Μα δεν έφταξα ποτέ, δεχτικά μόνο ψέματα. Πώς είναι όταν γύρω σου όλοι σε αφήνουν. Πώς είναι όταν φοβάσαι το πώς θα σε κρίνουν. Πώς είναι να θες ένα φίλο κι όλοι γύρω σου το μόνο που να κάνουν να σε κράζουν και να δείχνουν. Με αυτόν τον τρόπο μπήκα και εγώ στη λούπα. Με τη θλίψη και τον πόνο έσκαψα μια λακκούβα. Εκεί μέσα ναι τα πρώτα μου γραπτά και όταν πετύχει όλο αυτό θα τους τα σκάσω μες στα μούτρα. Από τότε και μετά δεν με αγγίζει τίποτα. Κάνε μου ό,τι θες αν δεν με πιστεύεις η δίμονα. Μόνο αυτή μπορεί να μου κάνει κακό, μα δεν το ξέρει, οπότε ελπίζω στα καλύτερα. Και πάμε χέρι χέρι. Θέλω τον χρόνο να γυρίσουμε. Σε όσους δεν τους ανταμώσαμε. Οι μέρες από τα μη φεύγουνε. Μ' αυτές οι νύχτες με στοιχιώσανε. Θέλω τον χρόνο να γυρίσουμε. Σε όσους δεν τους ανταμώσαμε. Οι μέρες από τα μη φεύγουνε. Μ' αυτές οι νύχτες με στοιχιώσανε. Κρατάω τόσα πολλά στην παιδική μου καρδιά. Τέρμα τα μπάλες με μπερδέματα και μας τα γόνατά μου. Όσο ψάχναμε τα απόγευμα παιδιά απ' τη γειτονιά. Για να παίξουμε κρυφτό με γέλια και κυνηγητά. Μα αυτές οι μέρες τώρα πια έχουν περάσει. Και ο χρόνος μες στο σήμερα θα έρθει να τις γεράσει. Θυμάμαι ότι περίμενα κίνηση είχε να σκάσει. Γιατί ήσυχος δεν μπόρεσα να κάτσω ούτε στην τάξη. Τι να σου λέω, σκάρτες βγήκαν αναμνήσεις. Γιατί τις έχω κρύψει με ποτά και καταχρήσεις. Κι όσα δεν σκέφτηκα ποτέ μη μου ζητήσεις. Γιατί έχω να σου δώσω μόνο αγάπη και προκλήσεις. Αυτό απέγινα λοιπόν κι εγώ ένα βάρος σαν εσάς. Ένα παιδί της μοναξιάς. Ένα παιδί που λέγες πως θα πάει μπροστά. Όμως απέτυχε και γράφει μόνο σαν ξερή καρδιά. Αυτό απέγινα λοιπόν και μη με κρίνετε. Γιατί η ψυχή σου έχει δικαίωμα στα λάθη. Κι όσο πάει τα βρίσκω με τον εαυτό μου. Απλά τυχαίνει να μην μπορεί να με καταλάβει. Θέλω τον χρόνο να γυρίσουμε. Σε όσους δεν τους ανταμώσαμε. Οι μέρες από τα μη φεύγουνε. Μ' αυτές οι νύχτες με στοιχιώσανε. Θέλω τον χρόνο να γυρίσουμε. Σε όσους δεν τους ανταμώσαμε. Οι μέρες από τα μη φεύγουνε. Μ' αυτές οι νύχτες με στοιχιώσανε. Κάτσε στην πέτρα του Γιάννη. Βάλε το χέρι αντίο. Πάρε μια χούφτα θάλασσα. Πάρε μια χούφτα ήλιο. Λέει, ναι. Θέλω τον χρόνο να γυρίσουμε. Σε όσους δεν τους ανταμώσαμε. Οι μέρες από τα μη φεύγουνε. Μ' αυτές οι νύχτες με στοιχιώσανε. Θέλω τον χρόνο να γυρίσουμε. Σε όσους δεν τους ανταμώσαμε.
Οι μέρες από τα μη φεύγουνε. Μ' αυτές οι νύχτες με στοιχιώσανε.